Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, σας απευθύνουμε θερμό συντροφικό χαιρετισμό από τη Ραμάλα. Απευθύνουμε χαιρετισμό σε όλους τους εργάτες συγκεντρωμένους εδώ στην Αθήνα, στο Σύνταγμα. وإنني أغتنم هذه الفرصة لأحييكم بمناسبة تأسيس 25 عاماً على تأسيس الباما وإنني أحيي كل فرد فيكم في هذا التجمع والحشد الكبير بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي ذكرى نضالات العمال في كل العالم من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. Με αυτή την ευκαιρία των 25 χρόνων από την ίδρυση του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, θέλω να σας συγχαρώ και να σας απευθύνω έναν συντροφικό χαιρετισμό. Επίσης, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας Αλληλεγγύης Εργατικής Τάξης 1 Μαΐας, όπου η εργατική τάξη συνεχίζει να αγωνίζεται για τα οικονομικά και τα κοινωνικά της δικαιώματα. الاتحاد العام لعمال فلسطين لنا علاقات تاريخية مع الباما ومع النقابات العمالية في اليونان وبالتالي نحن حريصين جدا على تطوير هذه العلاقات من أجل خدمة عمالنا ومن أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. Η σχέση της Γενικής Ομοσπονδίας Συνδικάτων Παλαιστίνης είναι ιστορικές με το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο και με τα ταξικά συνδικάτα της Ελλάδας. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την δικαίωση και για την ικανοποίηση των οικονομικών και των κοινωνικών αιτημάτων των εργατών στις χώρες μας. Αν τον αν في كل أنحاء العالم يناظرون من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولكننا في فلسطين نختلف في بعض القضايا حيث أننا في فلسطين نناضل من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والعودة وحق تقرير المصير وبناء دولة فلسطين لعاصمتها القدس. Γνωρίζουμε όλοι ότι αυτή η ένδοξη επέτειο της Πρωτομαγιάς είναι πάντα αφορμή και μια ευκαιρία για να τονίζουμε τον ανειρήνευτο αγώνα μας για την ικανοποίηση των οικονομικών και των κοινωνικών δικαιωμάτων της εργατικής τάξης σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, ο αγώνας μας στην Παλαιστίνη έχει επιπλέον χαρακτηριστικά. Πρόκειται για έναν αγώνα για ελευθερία, για ανεξαρτησία, για το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και για την αποτείναξη του κατακτητικού ζυγού που έχει επιβληθεί στη χώρα μας. Αγωνιζόμαστε για μια ελεύθερη Παλαιστίνη με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. وشعبنا الفلسطيني يتعرض إلى حرب الإبادة والتطهير العرقي والتجويع في قطاع غزة وهجوم المستوطنين المحميين بجيش الاحتلال في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية واستثار عملية تهريب القدس. ونعمل معا من اجل وقف هذه الحرب حرب الاباده ضد الشعب الفلسطيني. Η φετινή Πρωτομαγιά συναντά τον Παλαιστινιακό μας λαό, όπως στη Γάζα συναντάει έναν γυναικτονικό πόλεμο, μια ηθνοκάθαρση που διαπράτεται σε βάρος των Παλαιστινίων της Γάζας, ενώ οι Παλαιστίνοι στη Δυτική Όχθη αντιμετωπίζουν τις συντονισμένες και συστηματικές επιθέσεις των επίκων που εξοντώνουν επίσης τον Παλαιστινιακό μας λαό στη Δυτική Όχθη. Ο αγώνας μας συνεχίζεται για την κατάκτηση της ελευθερίας και ενάντια στην κατοχή. Με ειδά جانب ذلك فإننا نناضل من أجل
تخفيف حدة البطالة التي وصلت إلى 46%، أي نصف مليون عامل أصبحوا عاطلين عن العمل، وكذلك من أجل العدالة الاجتماعية وإقرار قانون العمل الفلسطيني وقانون الضمان الاجتماعي. Επιπλέον αγωνιζόμαστε ενάντια στην ανεργία και στη φτώχεια και για την νομοθέτηση φιλοεργατικών νομοθετημάτων που εγγυώνται τα εργατικά δικαιώματα και τα δικαιώματα στη σύνταξη. Επίσης, το επίπεδο της ανεργίας έφτασε σε αυτή τη χρονιά του πολέμου το 46% στην Δυτική Όχθη, ενώ στη Γάζα τα ποσοστά φτάνουν έως και το 80%. وإضافة لذلك فإننا نود أن نشكر الحركات الطلابية في كل الجامعات الأمريكية والأوروبية وصولا إلى أستراليا التي ترفع صوتها ضد الظلم والاضطهاد والحرب المستمرة على شعبنا الفلسطيني. وأيضا فإننا نشكر كافة الاتحادات والنقابات حول العالم التي تحتفل اليوم بالأول من أيار والتي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني بالفصل. Μέσω του βήματος της δικής σας συγκέντρωσης αλληλεγγύης θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μας σε όλες τις φοιτητικές ενώσεις ανά όλο τον κόσμο. Μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Ευρώπη, στην Αυστραλία όπου γης, όπου οι φοιτητές εκδηλώνουν την αλληλεγγύη τους ενάντια στην Ισραηλινή κατοχή και υπέρ το δίκαιο αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Επίσης, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς όλα τα συνδικάτα και τους αδελφούς μας εργάτες που εκφράζουν σταθερά την αλληλεγγύη τους με τον αγωνιζόμενο Παλαιστινιακό μας λαό.